Καταρχήν, και τι δεν θα έδινα να δω τον κύριο Καραμάνο να κουνάει το δάχτυλο στο Μελισανίδη το προηγούμενο διάστημα, αλλά από τις φωτογραφίες, άλλα είδαμε. Να σας πω. Δεν πειράζει. Αυτή η αριστερά σας... Από το ίδιο Περιφερειακό Συμβούλιο πέρασε και το ζήτημα του γηπέδου της ΑΕΚ. Σίγουρα και ειρήνη και δημοκρατία τα επόμενα χρόνια. Συμβάλλατε αποφασιστικά. Στο διατάφτα τώρα για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Λοιπόν, με τις μελέτες που μας φέρατε, αυτά που μας στείλατε, γι' αυτό έκανα και εγώ την ερώτηση. Καταρχήν, ακόμα και στο τεχνικό κομμάτι, εγώ αυτή την γνωρίζω ότι δεν υπάρχει τέτοια ειδική μελέτη, γιατί δεν τη ζήτησε ποτέ η υπηρεσία. Και αυτό και δεν την είχατε δει. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής, ότι καταλαβαίνουμε ότι ενώ επικαλείστε ότι πάτε να λυθεί ένα πρόβλημα, ούτε καν αυτό δεν γίνεται. Δημιουργείται και εντείνεται το πρόβλημα διπλά και τριπλά. Θα γίνει χαμός στην περιοχή. Συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο την προηγούμενη εβδομάδα μας φέρατε την αντίστοιχη μελέτη για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα αντιπλημμυρικά έργα της Νέας Ιωνίας. Αυτή τη βδομάδα μας φέρνετε αυτό. Πέρα το ότι εμείς σαν παράταξη και σαν λαϊκή συσπήρωση έχουμε εκφράσει την αντίδρασή μας και για το ίδιο το έργο, για το χαρακτήρα του, για ποιον γίνεται, ποιος πληρώνει γι' αυτό και ποιος θα ωφεληθεί από αυτό, δεν θα σταθούμε σε αυτό. Θα σταθούμε σε αυτό που λέτε εσείς, στο επιχείρημά σας, ας πούμε, ότι αυτό είναι μια μελέτη για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για κάποια συγκεκριμένα έργα, τα οποία η αποσπασματικότητα με την οποία τα φέρνετε και εσείς εδώ στα διάφορα κατακαιρματισμένα για μια περιοχή περιφερειακά συμβούλια, την προηγούμενη εβδομάδα για το αντιπλημμυρικό, αυτή τη εβδομάδα για αυτό, δείχνει ακριβώς και τον χαρακτήρα που έχει ο τρόπος με τον οποίο μοιράζονται τα έργα αυτά στους αναδόχους, εργολάβους. Δείχνει τον κατακαιρματισμό. Δείχνει τον κατακαιρματισμό. Γιατί, γιατί η μελέτη. Όχι, κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Είμαι εκτός του θέματος. Μην βιάζεστε. Μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Και συζητάμε πάλι τη σύμβαση έργου, τον ανάδοχο, τις πλημέλειες. Μα τα έχουμε συζητήσει αυτά. Μιλάω λοιπόν γιατί βιάζεστε. Βιάζεστε και προτρέχετε και θα εκτεθείτε. Γιατί η μελέτη λέει ότι έλαβε υπόψη της το έργο το αντιπλημμυρικό. Για το οποίο κάναμε κυκλοφοριακά την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν έχει λάβει άλλα σημαντικά, υποτίθεται, έργα διαπλάτυνσης της Ηρακλείου, υπογειοποίησης Μελίας Μερκούρη, τα οποία και αυτά θα φέρουν προβλήματα.